Χαρούμενος είναι και ο κόσμος που σε γνωρίζει από κοντά επιτέλους. Σε βλέπουμε τόσα χρόνια. Τώρα πια είσαι και ένα κορίτσι δικό μας. Είμαι δικό σας πια κορίτσι. Γι' αυτό ήρθα κιόλας και τρέχοντας. Είδα την πρόσκληση και λέω, τι έχω να κάνω εκείνη τη μέρα. Θα τα κυρώσω άλλα. Θα πάω. Πώς σου φάνηκε το καινούριο πρόγραμμα του Omega Channel? Καλά, ήταν συγκλονιστικό. Έχω να σας πω ότι έχετε πάρει τα καλύτερα. Ας βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω, μη φαίνεται. Όχι, να είμαι με τριόφρον. Αλλά πραγματικά έχετε τα καλύτερα. Επίσης, ήταν η πιο ωραία παρουσίαση που έχω δει. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη η ιδέα, όλη η εκτέλεση. Είσαστε καταπληκτικοί. Έχω περάσει τέλεια μέχρι στιγμής. Βέβαια, στον μπουφέ δεν έχω πάει. Βλέπω έχουν πάει τρέχοντας οι άλλοι. Θα πάμε μαζί μετά. Ένας καινούριος αέρας φυσάει στο Shopping Star. Πώς κύλησαν τα πρώτα γυρίσματα, πώς είδες και αν είδες τον εαυτό σου? Κοίταξε, τον είδα τον εαυτό μου, πρόλαβα, με είδα. Πιο πολύ για να καταλάβω ότι πρέπει να διορθώσω τον εαυτό μου, τι αλλαγές μπορεί να χρειάζεται να κάνω. Σίγουρα βρίσκεις πάντα κάτι και εξελίσσεις και μαθαίνεις πολλά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, δύο μέρες είναι μόνο, οπότε θα χρειαστεί έτσι να κάνω μια μεγάλη έρευνα για να καταλάβω πολλά πράγματα σχετικά με το project. Μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Ο αέρας προς το παρόν είναι αίθριος, είναι ωραίος, κάπως ανοιξιάτικος, όχι θυνοπορεινός. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να μας πάρει μαζικώσει και να πάρω όλα καλά. Πήγες λίγο στο τρυπάκι να κοιτάξεις λίγο νούμερα τηλεθέασης ή δεν σε απασχολούν αυτά? Φυσικά και με απασχολεί. Είναι μέρος δουλειάς μας αυτό. Απλά επειδή ερχόμουν στην Κύπρο πάρα πολύ νωρίς το πρωί, δεν πρόλαβα να τα δω, μου τα στείλανε. Ωραία ήταν. Ικανοποιημένη? Ναι, ωραία, πολύ. Και με καλοδεχτήκαν και πάρα πολύ όμορφα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, πραγματικά. Ήταν από τα μεγαλύτερα άγχη μου αυτό, γιατί εντάξει, μια εκπομπή υπάρχει πολλά χρόνια, την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Θέλω πάρα πολύ να συνεχίσει να την αγαπάει και να περνάει καλά. Σχόλια από δικούς σου ανθρώπους, από πολύ δικούς σου, ανθρώπους που έχεις στο πλευρό σου, στο περιβάλλον σου, έχεις ακούσει και συμβουλές και σχόλια? Κοίταξε, οι πολύ πολύ κοντινοί μου άνθρωποι είναι η οικογένειά μου και 5-10 φίλοι, δεν είναι πάρα πολύ. Οπότε για αυτούς πραγματικά ό,τι και να κάνω τέλεια είναι όλα. Δεν έχουν κάποια άλλη άποψη, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Από τους ανθρώπους της δουλειάς φυσικά έχω ακούσει συμβουλές, έχω ρωτήσει από μόνη μου και ακόμα και από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και φυσικά κρατάμε μια σχέση και υπάρχει μια αγάπη, γιατί καλώς ή κακώς συνεργάτες μας είναι άνθρωποι της ζωής μας πια. Έχουν προσφερθεί όλοι πάρα πολύ να με βοηθήσουν και να μου προτείνουν πολλά πράγματα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω αν θα συγκριθείς, αν ακούς αυτό συνέχεια για την Βίκυ Καγιά. Θα σε ρωτήσω λοιπόν, επειδή το έχουμε ακούσει. Έχεις ερωτηθεί πάρα πολλές φορές, αν σε φοβίζει η σύγκριση και ούτω καθεξής. Έχω ρωτηθεί τα πάντα. Ναι. Δεν με πειράζει, δεν έχω κάτι λάθος. Απλά δεν είναι άλλη απάντηση. Φυσικά και θα συγκριθώ. Είναι μια εκπομπή μετά από 7 χρόνια, πολύ επιτυχημένη, με μια γυναίκα που την έκανε καταπληκτικά, που ο κόσμος το αγάπησε, το λάτρεψε. Φυσικά και θα συγκριθώ. Ανήκουμε και στον ίδιο χώρο. Έχουμε έρθει και από το ίδιο πρόγραμμα, γιατί εγώ είμαι στο GNTM. Έτσι ξεκίνησα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν έχω όμως από κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Απλά το βρίσκω φυσιολογικό. Μήνυμα από τη Βίκυ Καγιά έχεις πάρει για την πρεμιέρα ή μετά την προβολή του επεισοδίου? Όχι, αλλά μπορεί να περιμένει να το δει λίγο παραπάνω. Θα περιμένει να δει λίγο και μετά να έχει μια πιο σφαιρική άποψη. Καλά, μπορεί και να με στείλει. Απλά λέμε, ναι. Ένα κορίτσι που καλός ή κακός έχεις κριθεί πάρα πολλές φορές και έχεις στοχοποιηθεί, αν θέλεις, σε έχουν στήσει λίγο στον τοίχο για τα project που έχεις αναλάβει, για την παρουσίασή σου, για όλα αυτά που έχεις κάνει στην τηλεόραση. Νιώθεις λίγο αδικημένη? Κοίταξε, ανθρώπινα, όλοι μας πάντα νιώθουμε αδικημένοι και στεναχωριόμαστε και μας πειράζουν πολλά πράγματα, ειδικά όταν το 90% είναι αναλήθειες και το 10% που είναι αλήθεια μπορεί να ακουστεί μόνο από το δικό σου στόμα. Σίγουρα έχω ακούσει ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά το θέμα δεν είναι να με επηρεάζει. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι πλέον για να λειτουργήσουμε τηλεοπτικά έχουμε περάσει ένα πολύ τοξικό κλίμα και οτιδήποτε θέλουν να επιβιώσει και να κάνει νούμερα, μάλλον δεν ξέρω. Καταλαβαίνω ότι και ο καθένας κάνει το καλύτερο για τη δική του εκπομπή και τα δικά του δεδομένα. Δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν και ιστορίες που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Και εγώ αυτή την απορία ήθελα να σας ρωτήσω. Προσωπικά θα ρωτήσω τηλεοπτικά. Εδώ στην Κύπρο τρώγεστε όπως εμείς, δηλαδή κυνηγές στους δρόμους και τσακώνεστε.
μετακόμιση χωρίς λόγο. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Μήπως να πάρουμε το παράδειγμα της Κύπρου, λέω εγώ. Να μετακομίσει, λέω. Εδώ πρέπει να είναι τέλειο, παιδιά. Να μετακομίσει, λέω εγώ. Κοίτα, το λέω αυτό διότι και χθες διάβαζε και κάποια δημοσιεύματα, κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Λάκης Γαβαλάς και έτσι σε έστησε λίγο στον τοίχο και ένιωσα και εγώ πραγματικά. Ήθελα να σε αγκαλιάσω, να σου κάνω μια αγκαλιά, να σου πω, Ηλιάνα μου, εντάξει, μην ακούς όλα αυτά που λέγονται. Έλα, έλα, να σου κάνω. Πραγματικά και σε στεναχωρούν αυτά τα φιλτράρισμα. Δεν με στεναχωρούν καθόλου αυτά. Θεωρώ ότι είναι επί τούτου πράγματα που υπάρχουν σε συγκεκριμένες καλέτες. Βγες, ρώτα για το συγκεκριμένο, πάρε μια αρνητική απάντηση, να γίνει κάποιο θέμα, να απαντήσει και ο άλλος. Δεν είναι του χαρακτήρα μου, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Δεν με αφορά, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για ανθρώπους. Δεν με έχουν πάει καν. Έχεις κρατήσει, η αλήθεια είναι, μια ουδέτερη στάση σε όλα αυτά. Ακόμα και όταν γράφονταν διάφορα για την προσωπική σου ζωή, που η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως να επέλεξες και εσύ να βγουν. Δεν είναι στο αίμα μου να κάτσω να μιλάω κτλ. Κοίταξε, τον επιλέγεις ή όχι, τελικά δεν είναι επιλογή σου. Όταν πηγαίνεις για ένα καφέ και σε βρίσκουν στον δρόμο, δεν είναι επιλογή σου. Και δεν μπορώ να σταματήσω να πηγαίνω για καφέ με τα γόρια μου. Σας ζητώ συγγνώμη όταν βλέπετε. Αλλά υπάρχει και θα συνεχίσω να κάνω τη ζωή μου κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος. Θα την απολαύσω γιατί αυτό που κάνουμε είναι απλά μια δουλειά. Στην προσωπική σου ζωή είσαι καλά. Σε βλέπω πολύ λαμπερή. Καλά είμαι, ναι. Ερωτευμένη. Είμαι πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά. Καλά είμαι. Σκέφτεσαι λίγο το σενάριο. Πάρα πολύ καλά. Σκέφτεσαι λίγο το σενάριο, γάμο, οικογένεια, όλα αυτά. Άμα είναι να γίνουν, θα γίνουν. Δεν κάνω εγώ υπολογισμούς και τέτοια στη ζωή, γενικά για τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει έρχεται. Η Έλληνα Χριστοπούλη υπάρχει στη ζωή σου, γιατί ναι, επίσης γράφονται και λέγονται. Μα πραγματικά, αν δεν ξέρω, μάλλον είναι καινούριο αυτό. Ήταν στο πρόγραμμα μάλλον να μπει και αυτό. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να τσακωθούμε. Ναι. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή τη στιγμή. Περιμένετε μερικά χρόνια ακόμα, οπότε δεν ξέρεις. Είμαστε μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα σου εύχομαι τα καλύτερα. Καινούριο αέρα, το λέω και το εννοώ, στο Shopping Star. Θα σε απολαμβάνουμε καθημερινά και στο Omega και στη συχνότητά μας. Θα σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Να είστε καλά.